Η κυβέρνηση συνεχίζει τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, ενσωματώνοντας τις ανταραστικές αντιασφαλιστικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργώντας το απαιτούμενο πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη των ιδιωτικών ασφαλιστικών συστημάτων. Σε αυτή την πολιτική έχει συμμάχους τα κόμματα της αστικής τάξης, είναι γνωστή η στάση του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, αλλά και την ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, οι οποίοι όλοι συμφωνούν στην απαλλαγή του κεφαλαίου των επιχειρηματικών ομήλων από την κοινωνική ασφάλιση, την απαλλαγή του κράτους με τη συνεχή μείωση της κρατικής χρηματοδότησης και βέβαια με την μείωση συνολικά της συλλογικής ευθύνης και τη μετατροπή σε ατομική ευθύνη του ασφαλιστικού συστήματος. Αυτό υπηρετεί και το παρόν σχέδιο νόμου που ενσωματώνει την 2016-2041 Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δραστηριότητα και την υποπτία των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών. Είναι χαρακτηριστικό στην οδηγία, σημειώνεται ότι απαιτείται η λήψη κατάλληλων μέτρων για την περαιτέρω βελτίωση της επικουρικής ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης, όπως είναι τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα. Αυτό είναι σημαντικό, λέει, επειδή τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης υφίστανται ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις. Γεγονός το οποίο σημαίνει ότι οι πολίτες βασίζονται ολοένα και περισσότερο σε επαγγελματικές συνταξιοδοτικές παροχές, ώστε να συμπληρώνουν άλλες συνταξιοδοτικές παροχές. Τι κρύβει η οδηγία? Κρύβει το από πού δέχονται πιέσεις τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Προφανώς από το κεφάλαιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι συλλογικός τους εκφραστής και τις κυβερνήσεις που υλοποιούν τις αξιώσεις για υπονόμευση, απαξίωση και την πλήρη ανατροπή των κοινωνικών χαρακτηριστικών της ασφάλισης, όπως το ζούμε με τις συνεχείς νομοθετικές ρυθμίσεις από το 1990 και μετά, χωρίς βέβαια να τελειώνει η προσπάθεια των κυβερνήσεων του κεφαλαίου να δημιουργούν, όπως λέει, τους αναγκαίους όρους για την ανάπτυξη των ιδιωτικών συστημάτων ασφάλισης. Στόχος τους η προσέλκυση περισσότερων πελατών στους επιχειρηματικούς ομίλους. Συνεχίζει η οδηγία στο 8ο σημείο. Τι σημειώνει? Τα Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών διαδραματίζουν, λέει, σημαντικό ρόλο για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της οικονομίας της Ένωσης και για την προσφορά ασφαλών συνταξιοδοτικών παροχών. Αποτελούν ζωτικό στοιχείο της οικονομίας της Ένωσης και διαχειρίζονται στοιχεία ενεργητικού ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για περίπου 75 εκατομμύρια μέλη και δικαιούχους. Αυτό είναι και το περιεχόμενο της οδηγίας. Αυτή είναι και η πολιτική στήριξη των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Πώς δηλαδή θα αξιοποιηθούν τα κεφάλαια που δημιουργούνται από τις προκαθορισμένες εισφορές των εργαζομένων από τους επιχειρηματικούς ομίλους για να διευρύνουν παραπέρα την κερδοφορία τους. Η προηγούμενη οδηγία, η 2003-41, ενσωματώθηκε με τον νόμο του ΠΑΣΟΚ τον 30-29 το 2002. Αυτή αναδιατυπώνεται με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις στην οδηγία την οποία φέρνει σήμερα η κυβέρνηση για ενσωμάτωση με το παρόν σχέδιο νόμου. Πώς λειτουργούν άραγε αυτά τα ιδρύματα? Τι μπορούν να διασφαλίσουν σε ένα κοινωνικο-οικονομικό σύστημα που πάνω απ' όλα διασφαλίζει τα συμφέροντα του κεφαλαίου? Τα ιδρύματα αυτά λειτουργούν με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, δηλαδή τα κεφάλαια που θα συγκεντρώνονται σε αυτά τα ταμεία από τις εισφορές των συμμετοχόντων θα επενδύονται σε διάφορα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Οι όποιες παροχές θα εξαρτώνται από το ύψος του κεφαλαίου που το κάθε μέλος του ταμείου έχει καταβάλει και από τις όποιες αρνητικές ή θετικές αποδόσεις της επένδυσης. Απέδωσε η επένδυση, θα πάρει. Δεν απέδωσε, θα χάσει. Είναι επενδυτής. Τζόγος με ανάλογο ρίσκο που η πείρα μέχρι τώρα δείχνει, το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία πολλών θυμάτων, όχι από τον κορονοϊό, αλλά από τον επενδυτικό ιό. Με την οδηγία και την ενσωμάτωσή της θα ξεπερνιούνται περιορισμοί στην διασυνοριακή δραστηριότητα λόγω της εθνικής κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας, όπως σημειώνεται στην οδηγία, ξεπερνώντας βέβαια τα εμπόδια αυτά. Οι συνεχείς ανατροπές στην κοινωνική ασφάλιση υπηρετούν αυτή την πολιτική.
αποτελούν μέρος της συνολικότερης επίθεσης ενάντια στους εργαζόμενους και τις κατακτήσεις τους, όπως οι αναδιαρθρώσεις στην αγορά εργασίας, η κατάργηση του σταθερού μερίσου χρόνου εργασίας, των συλλογικών συμβάσεων, οι γενίκες των αστικών μορφών εργασίας. Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης αποτελούν το λεγόμενο δεύτερο πυλώνα του γνωστού μοντέλου Πινοσέτ, του τριαξονικού συστήματος, ο οποίος λειτουργεί, όπως είπαμε, με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Τι δείχνει η πείρα? Όπου αναπτύσσονται τα επαγγελματικά ταμεία, αποδυναμώνεται σημαντικά η δημόσια κύρια ασφάλιση. Τα ταμεία αυτά αποβλέπουν κατά πρώτο λόγο στην ενίσχυση των χρηματιστηριακών αγορών και κατά δεύτερο λόγο στη χορήγηση συμπληρωματικών συντάξεων έναντι των πραγματοποιούμενων μειώσεων της κύριας σύνταξης για να ελαφρύνεται η χρηματοδότησή τους από το κράτος και τους εργοδότες. Σύμφωνα με την οδηγία, τα ιδρύματα αυτά είναι μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία μπορούν να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην ολοκλήρωση, αποτελεσματικότητα και ρευστότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών. Μέσα από αυτά τα ιδρύματα ενθαρρύνεται ο αναπροσανατολισμός της αποταμίευσης προς τον τομέα των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών και διαμέσου αυτού στις χρηματαγορές. Η διαχείριση αυτών των ιδρυμάτων θα γίνεται από ασφαλιστικούς και άλλους χρηματοπιστωτικούς φορείς. Η διαχειριστική πολιτική πρέπει να αντιμετωπίσει την έλλειψη αποτελεσματικότητας, λέει, που αυξάνει το κόστος της αποταμίευσης σε βάρος ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Καταφεύγει σε ευχολόγια και γυναικολογίες περί της ανάγκης στήρησης του κανόνα της συνετούς διαχείρισης για να διασκεδάσει τις ανησυχίες και τους υπαρκτούς κινδύνους για τα χρήματα των ασφαλισμένων από τη συγκεκριμένη λειτουργία αυτών των ταμείων, από τις πτωχεύσεις και τις ολιάθριες συνέπειες που έχουν καταγραφεί ως τώρα και δεν είναι λίγες. Οι εξελίξεις με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εφαρμογή τους από τις ελληνικές κυβερνήσεις ολοκληρώνουν την υιοθέτηση ενός μεικτού συστήματος, στο οποίο περιορίζεται δραστικά το βάρος του αναδυναμητικού συστήματος για την κύρια σύνταξη και εισάγεται ο θεσμός του συμπληρωματικού και φορολογικού συστήματος. Είναι γνωστό ότι με βάση τις νομοθετικές ρυθμίσεις των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και πάλι της Νέας Δημοκρατίας, η εγγύηση του κράτους αφορά την εθνική σύνταξη, τα 345-384 ευρώ προς το παρόν, και αυτά βέβαια αν αντέχει η οικονομία, αν το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά. Οι ανταποδοτικοί και επικουρικοί όχι μόνο δεν εγγυώνται, αλλά θα τζογάρονται σε διάφορα χρηματιστηριακά προϊόντα με τις συνέπειες του ρίσκου που χαρακτηρίζει τον όποιο τζόγο. Μετατρέπονται τα συνταξιοδοτικά ταμεία σε μεγάλους θεσμικούς επενδυτές. Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Ανάπτυξης αξιοποιεί την κοινωνική προστασία και τη χρησιμοποιεί ως αναπτυξιακό εργαλείο τεράστια δεξαμενή για τη χρηματιστηριακή αγορά. Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρηματίες θα μπορούν να αποκτούν και να εκμεταλλεύονται φτηνά κεφάλια. Όλες οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν το επιχείρημα ότι αυτά έρχονται για να καλύψουν τα κενά της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, ότι είναι συμπληρωματικά. Ποιος όμως δημιουργεί αυτά τα κενά? Τα δημιουργούν τα κόμματα, όλοι εσείς που υλοποιείτε τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αξιώσεις των επιχειρηματικών ομίλων, που μετατρέπετε τη δημόσια υποχρεωτική και αναδυναμητικού χαρακτήρα ασφάλιση σε ιδιωτική με ατομική ευθύνη για τη σύνταξη και τις άλλες παροχές. Οι ανατροπές που ενισχύονται με το παρόν σχέδιο νόμου στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο της προώθησης των αντιλαϊκών καπιταλιστικών αναδιαθώσεων στην οικονομία, με συρρήκνωση και υποβάθμιση της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, ώστε αυτή να μετατραπεί σε ένα ελάχιστο δίκτυο προστασίας από τη φτώχεια και την εξαθλίωση. Τα ελάχιστα δηλαδή για τους εργαζόμενους και όσους παράγουν τον πλούτο. Με παραπέρα ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης μέσα από τη λειτουργία των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και την ανάληψη του βάρους της ασφάλισης από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Μιλάμε για πλήρη εφαρμογή του γνωστού βαθιά αντιλαϊκού μοντέλου Πινοσέτ. Τα κεφάλαια των ταμείων μετατρέπονται, όπως είπαμε, σε αναπτυξιακό εργαλείο για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Απ' τη μία θα μειώνονται οι συντάξεις, οι ασφαλιστικές παροχές θα υποβαθμίζονται, θα εμπορευματοποιούνται οι υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας και απ' την άλλη θα ενισχύεται η επιχειρηματική δραστηριότητα και η εκμετάλλευση των εργαζομένων.
Τα χρηματιστήρια δεν δίνουν συντάξεις. Αυτό σημείωνε σε σχετικό δημοσίευμα παλιότερα η Financial Times. Σημείωνε επίσης ότι οι επιχειρήσεις στην πλειονότητά τους εγκαταλείπουν τα προγράμματα αξιοδότησης, ενώ οι αποδόσεις των επενδύσεων κατακριμνίζονται. Το μακελιό που συντελείται σε βάρος των εργαζομένων και των άλλων λαϊκών στρωμάτων δεν έχει τέλος. Τα μέτρα ενάντια στους εργαζόμενους, οι εργασιακές και ασφαλιστικές ανατροπές από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν την υπογραφή των ελληνικών κυβερνήσεων και των όλων των κομμάτων του κεφαλαίου. Η μείωση των μισθών, η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, η αύξηση των ορίων ηλικίας αξιοδότησης μέχρι τα 72, όπως έχετε αποφασίσει, η κατάργηση της κοινωνικής ασφάλισης, η μετατροπή της ανταποδοτική ήταν και είναι η σταθερή επιδίωξη του κεφαλαίου και του πολιτικού προσωπικού με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό υπηρετήσατε όλοι σας, μια στρατηγικού χαρακτήρα επίθεση των μονοπωλιακών ομίλων. Το κεφάλαιο παίρνει πίσω όσα υποχρεώθηκε να παραχωρήσει στους εργαζόμενους κάτω από την πίεση της ταξικής πάλης και της ευεργετικής επίδρασης των επιτευγμάτων του σελσικού συστήματος. Τα πράγματα για τους λαούς της Ευρώπης θα μπορούσαν σήμερα να είναι πολύ καλύτερα και από καλύτερες θέσεις να αντιπαλεύουν τα μέτρα και την αντιλαϊκή στρατηγική τους, αν οι συνδικαλιστικές ηγεσίες δεν είχαν προδώσει τους εργαζόμενους και δεν είχαν περάσει ανοιχτά στο στρατόπεδο της εργοδοσίας και των αστικών κυβερνήσεων. Είναι και αυτός ένας βασικός λόγος για τον οποίο οι προαποφασισμένες ανατροπές πέρασαν πιο γρήγορα και πιο εύκολα όπου οι συμβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες κάθισαν στο σβέρκο της εργατικής τάξης. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι η κοινωνική ασφάλιση είναι δικαίωμα της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών απαιτεί ριζικές αλλαγές στο επίπεδο της εξουσίας και της οικονομίας. Έτσι μπορούν να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για την οικοδόμηση ενός συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που θα προσφέρει στο σύνολο του πληθυσμού της χώρας αξιοπρεπείς συντάξεις, ανθρώπινη περίθαλψη και επαρκείς παροχές πρόνοιας. Υποστηρίζουν την κοινωνική ασφάλιση, πρέπει να ανήκει στην ευθύνη του κράτους, να είναι κοινωνική, υποχρεωτική και καθολική, με κατάργηση επιχειρηματικής δράσης και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του εργαζόμενου λαού. Οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι αγρότες, όχι μόνο δεν πρέπει να αποδεχτούν αυτές τις πολιτικές του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, αλλά μαζικά να αμφισβητήσουν και να ανταχθούν οργανώνοντας τον αγώνα και τις ειδικές τους. Ψηφίζουμε κατά στο παρόν σχέδιο νόμου και επί της αρχής και επί των άρθρων, γιατί αποτελεί συνέχεια στο έγκλημα στην κοινωνική ασφάλιση με θύματα τους εργαζόμενους, τους επιστήμονες, τους αυτοαπασχολούμενους της πόλης και της Πέτρου, τους νέους και τις νέες. Οι αγώνες δεν θα σταματήσουν, θα έχουν συνέχεια, θα είναι πιο μαζικοί, πιο μαχητικοί, πιο διεκδικητικοί.